Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις από χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν δελτία παροχής υπηρεσιών όταν διαπίστωσαν πως πρέπει να καταβάλουν υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές μηνιαίως βάσει του εισοδήματος του 2015 και πάντα σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου. Το Υπουργείο Εργασίας αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για διορθωτικές κινήσεις. Να τα δούμε όλα λίγο πιο αναλυτικά. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης, διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πραγματικά το συζητάγαμε τόσο καιρό και ήρθε η ώρα να το δούμε και στην πράξη. Όσοι ήταν υπόχρεοι να ενταχθούν στον ΕΦΚΑ, οι περισσότεροι από αυτούς έλαβαν το ραβασάκι με τις εισφορές και όπως το λέγαμε και τόσο καιρό, ήταν πάρα πολύ αυξημένες. Τόσο αυξημένες προκάλεσαν σοκ, καθώς πολλοί δεν είχαν υπολογίσει τα εισοδήματα του 2015, δεν άλλη το χρονιά. Ναι, ακριβώς. Επειδή είναι και δύο χρόνια πριν, έχεις στο μυαλό σου ότι έχεις κάνει πέρυσι, υπολογίζεις κάποια πράγματα. Το 2015 όμως δεν μπορεί να το υπολογίσεις και σου βγαίνει αρκετά ακριβότερα. Υπάρχουν και αρκετές καταγγελίες ότι έχουν γίνει διάφορα περίεργα πράγματα, ότι οι υπολογισμοί δεν είναι τόσο ακριβείς. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται άνθρωποι ασφαλισμένοι, ενώ δεν είναι, σε άλλα ταμεία κλπ. Υπάρχει μια διαδικασία, μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία που πρέπει να διευθετηθούν πολλά πράγματα. Και μάλιστα, όπως λέει και το ρεπορτάζ μας, ακόμα και στο κυβερνητικό επιτελείο προκλήθηκε μήνυσο, καθώς δεν περίμεναν θυμίζει γιατί λίγο πιο παλιού, τον πρώτο ένφια, όταν είχαν γίνει κάποιες αλλαγές από την προηγούμενη του κυβέρνηση. Τότε που ήρθαν κάποια απίστευτα πάρα πολύ μεγάλα νούμερα με τα οικόπεδα και αντίστοιχα και αναγκαστήκαν εσπεσμένα να κάνουν αλλαγές. Έτσι, και γι' αυτό το λέω αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη φημολογία ότι θα γίνουν χειρουργικές παρεμβάσεις ακόμα και τώρα, ακόμα και στο ΚΕΠΕΝΤΕ στον ΕΦΚΑ, κυρίως στις περιπτώσεις εργαζομένων που αμείβονται με μπλοκάκι ενώ ταυτόχρονα είναι μισθωτοί κάπου ή όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν μόνο έναν εργοδότη, καθώς αυτές τις περιπτώσεις βλέπεις ότι ενώ μέχρι πρώτη δεν πλήρωναν τίποτα, αν ήταν ασφαλισμένοι μετά το 1993, τώρα επιβαρύνονται με πάρα πολύ μεγάλες εισφορές. Πάντως το σίγουρο είναι ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό. Έχει πολύ μεγάλο θέμα αμφισβήτησης κατά πόσο αυτό το ποσό θα εισπραχθεί. Γιατί πραγματικότητα, βλέπει κάποιος να του έρχονται εισφορές τάξη των 700-800 χιλίων ή και πάνω ευρώ το μήνα, γιατί μιλάμε για μηνιαίες εισφορές, είναι τόσο μεγάλο το σοκ που είναι αρκετά πιθανό τα χρήματα αυτά να μην εισρεύσουν στα ταμεία του κράτους. Προφανώς υπάρχει η ρύθμιση που λέει ότι μπορεί να γίνει και έναντι η καταβολή, μπορεί να πληρώσει ουσιαστικά ό,τι έχεις. Υπάρχει το 28% σε ετήσια βάση, αλλά δεν θεωρείς ληξιπρόθεσμος, δεν έχεις πρόβλημα με την ασφαλιστική σου ενημερότητα, που αυτό κάτι είναι, αλλά φαίνεται ότι το έχει ήδη καταλάβει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ότι επειδή ακριβώς δεν θα μπορέσουν όλοι οι ασφαλισμένοι να δώσουν όλα τα χρήματα, μπαίνει στη λογική να γεμίσουμε τώρα τα ταμεία, σπάρουμε τώρα ό,τι μπορούμε και βλέπουμε. Πάντως, αυτό που λέει το ρεπορτάζ μας είναι ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, καθώς υπάρχει μεγάλη πίεση για αλλαγές και μέχρι να τελειώσει ο μήνας, γιατί οι εισφορές αυτές θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, δεν αποκλείεται να έχουμε ένα νέο γύρο εναλλακτικών εισφορών, τις οποίες κυρίως για τους εργαζόμενους που είναι και μισθωτοί, μπορεί να φέρουν να εξισορροπήσουν κάπως τις αδικίες που θεωρούν ότι έχει επιφέρει το νέο σύστημα.